Γεια σας, είμαι ο Μινιάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη διάλεξη θα σας αναλύσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου με νούμερο 9, όπου θα δούμε τις ολισθήσεις και τις περιστροφές στην συμβολική γλώσσα Χ86. Το παρόν έργο υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ολίσθηση είναι μια λειτουργία που υποστηρίζεται από τους περισσότερους επεξεργαστές. Σύμφωνα λοιπόν με την ολίσθηση, μεταφέρονται τα bit κατά μία θέση είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Έτσι λοιπόν, στη λογική ολίσθηση, τοποθετείται 0 στη θέση που μόλις έχει αδειάσει από τη μετακίνηση ενός bit, ενώ το bit που φεύγει από τον καταχωρητή τοποθετείται στον carry flag. Αυτό ονομάζεται λογική ολίσθηση και μπορεί να γίνει είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Υπάρχει και αριθμητική ολίσθηση όπου συμπληρώνει τη νέα θέση με το περιεχόμενο που είχε. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα και πήγε σε μια θέση προς τα δεξιά, πάλι σε αυτή εδώ πέρα τη θέση θα τοποθετηθεί ένα, ενώ αν ήταν 0 θα τοποθετούταν 0. Η πρώτη εντολή λοιπόν ολίσθησης είναι το shift left, ολίσθηση left, αριστερά. Στη shift left λοιπόν μετακινείται κάθε bit του τελεστή μια θέση προς τα αριστερά, προς την κατεύθυνση του σημαντικότερου bit. Άρα λοιπόν, το bit που είναι στη θέση 0 πάει στη θέση 1, στη θέση 1 πάει στη θέση 2 και στη θέση την τελευταία, δηλαδή άμα είναι ο 8-bit καταχωρητής π.χ. αλφα-L, αυτό που είναι στην 8η θέση μεταφέρεται στο carry flag. Αυτή η λειτουργία ισοδυναμεί με έναν ταχύτατο πολλαπλασιασμό του καταχωρητή επί 2. Και μπορούμε να το δούμε κιόλας και στην πράξη, βλέποντας το εξής, ότι αν βάλουμε την τιμή 5 στο DL, δηλαδή ότι DL έχει την τιμή 0000101, την τιμή 5, και κάνουμε shift left του DL, 1, δηλαδή γίνει μια αριστερή ολίσθηση του DL κατά 1, τότε ο DL έχει την τιμή 0000101, δηλαδή έχει τιμή 10. Η ολίσθηση λοιπόν n bit ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό του τελεστή επί 2n. Δηλαδή, αν έχουμε shift left DL, 2, τότε θα έχουμε DL επί 2 και επί 2. 5 επί 2, 10, 10 επί 2, 20. Τα προηγούμενα παραδείγματα μας έδειξαν και τη σύνταξη της εντολής ολίσθησης. Οι εντολές συντάσσονται με δύο τρόπους. Εφόσον η ολίσθηση είναι μία, ο δεύτερος τελεστής είναι 1. Αλλιώς ο δεύτερος τελεστής είναι ο καταχωρητής CL, ο οποίος και καθορίζει τον αριθμό των ολισθήσεων. Για παράδειγμα, με την εντολή shift left αλφα x,1 πολλαπλασιάζεται το περιεχόμενο του αλφα x επί 2, γιατί γίνεται μία αριστερή ολίσθηση του καταχωρητή αλφα x. Ενώ με τις εντολές move CL,4 shift left αλφα x,CL πολλαπλασιάζει το περιεχόμενο του αλφα x επί 16, αφού γίνεται μια ολίσθηση 4 θέσεων του καταχωρητή αλφα x. Ο καταχωρητής μπορεί να είναι είτε ένας καταχωρητής ενός byte, αλφα high, αλφα low και ούτω καθεξής, είτε ένας καταχωρητής 2 byte, αλφα x, beta x και ούτω καθεξής. Επειδή στο εργαστήριο εμείς χρησιμοποιούμε το MU8086, υπάρχει μία ιδιαιτερότητα που διευκολύνει τον προγραμματισμό. Έτσι λοιπόν, όλες οι εντολές ολίσθησης, είπαμε, θα έχουν είτε την παράμετρο 1, είτε έναν καταχωρητή που φέρει έναν αριθμό για πολλαπλές ενέργειες. Όμως, εκτός από το MU8086, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια τιμή ως δεύτερη παράμετρο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γράψουμε shift left αλφα 6,3. Ο MU8086 όμως βοηθάει τον προγραμματιστή και δέχεται αυτές τις εντολές,
αλλά όπως θα δούμε στο machine code τους, αντικαθιστά με πολλαπλές εντολές με δεύτερη παράμετρο το 1. Δηλαδή, αν εμείς δώσουμε στο δικό μας machine code στο MU86 shift left alpha x, 3, θα δούμε ότι στο machine code θα τοποθετηθούν τρεις εντολές shift left alpha x, 1. Οι εντολές ολίσθησης συντάσσονται λοιπόν με δύο τρόπους, είτε να θέσουμε άμεσα την τιμή του αριθμού ολισθήσεων ή περιστροφών στην τιμή 1, είτε με έμεσο τρόπο με το να δώσουμε, είπαμε, την τιμή στο CL. Η άλλη εντολή ολίσθησης είναι η ολίσθηση προς τα δεξιά, shift right. Η shift right μετακινεί κάθε bit του τελεστή μια θέση προς τα δεξιά. Το μη σημαντικότερο bit υπ' αριθμό, λοιπόν, 0 μετακινείται στο CF, το LSB, λοιπόν, μετακινείται least significant bit στο CF και στο υψηλότερο bit, στο most significant bit, εισέρχεται το 0. Αυτό ισοδυναμεί με μια ταχύτατη μη προσημασμένη διαίρεση του LSE δια 2. Δηλαδή, αν έχουμε move DL, 80, δηλαδή το DL παίρνει τιμή 0101000 και δώσουμε shift right εντολή ολίσθησης δεξιά του DL, 1, τότε το αποτέλεσμα που θα εξάγουμε στο τέλος θα είναι DL ίσον 40, 0101000. Ενώ αν δώσουμε επίσης μια εντολή shift right DL, 2, θα έχουμε το DL τιμή 10, δηλαδή 0000100. Καταλαβαίνουμε ότι από ένα σημείο και μετά, με τις συνεχόμενες διαιρέσεις, ο τέλος θα μηδενιστεί ο αριθμός μας. Η SAR, Shift Arithmetic Write, είναι παρόμοια με την προηγούμενη εντολή, δηλαδή μετακινεί κάθε bit του τελεστή προς μια θέση προς τα δεξιά, αλλά το σημαντικότερο bit, αφού μετακινηθεί, επιστρέφει στη θέση του. Βλέπουμε λοιπόν στο παράδειγμα το MSB bit, μετακινείται μια θέση προς τα δεξιά, αλλά εντούτοι ξαναγεμίζει τον ίδιο αριθμό. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε πρόσημο. Επειδή το MSB συνήθως στους αριθμούς και ιδιαίτερα στους προσημασμένους αριθμούς φέρει το πρόσημο, άμα είναι 1 είναι αρνητικός αριθμός, άμα είναι 0 είναι θετικός αριθμός, είναι σημαντικό αν έχουμε προσημασμένο αριθμό να κάνουμε ολίσθηση με διαφύλαξη του προσήμου. Αλλιώς, αν είχαμε έναν αρνητικό αριθμό και κάναμε μία ολίσθηση προς τα δεξιά, θα γινόταν θετικός, κάτι που είναι λάθος. Βλέπουμε λοιπόν μία αρχική τιμή στον αλφα-L, την 6βh, που έχει την διαδική αναπαράσταση που φαίνεται, και ακολουθούν οι εντολές ολίσθησης προς τα δεξιά, shift-right, όπου το 66βh γίνεται 35h, μετά shift-left, το αλφα-L,3 όπου έχουμε τιμή αλφα-8H και μετά ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα όπου έχουμε move αλφα-L8CH και βλέπουμε με το SAR πως διαφυλάσσεται το πρόσημο και παραμένει ο αριθμός αρνητικός. Εκτός από τις εντολές ολίσθησης υπάρχουν και εντολές περιστροφής. Στις εντολές περιστροφής έχουμε μια κυκλική μετακίνηση. Εντολές περιστροφής είναι rotate, ξεκινάνε από το R, R-O. Rotate left, λοιπόν, η πρώτη εντολή ολίσθησης είναι rotate left, άρα έχουμε μία ολίσθηση, μία περιστροφή, μία κυκλική περιστροφή προς τα αριστερά, δηλαδή το LSB μετακινείται προς το MSB και το MSB πηγαίνει και στο carry flag και ξαναγυρίζει στο LSB. Και βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτή την εντολή μπορούμε, έχουμε το παράδειγμα move αλφα L έναν αριθμό, το κάνουμε μια περιστροφή AL,1 και παρατηρούμε τη νέα τιμή που έχει έρθει. Καταλαβαίνουμε ότι άμα κάνουμε μια εντολή περιστροφής 8 φορές, επανέρχεται ο ίδιος αριθμός. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε συγκεκριμένα bit από τον αριθμό μας και να βάλουμε στο carry flag. Για παράδειγμα, αν θέλαμε το δεύτερο bit από LSB να το βάλουμε στο carry flag, τότε θα έπρεπε να κάνουμε είτε 6 φορές ολίσθηση προς τα αριστερά, είτε
δύο φορές ολίσθηση προς τα δεξιά και βέβαια να συνεχίσουμε την ολισθήση προκειμένου να φέρουμε τον αριθμό μας στην αρχική του μορφή. Μία άλλη εντολή περιστροφής είναι η περιστροφή προς τα δεξιά, rotate right. Η rotate right είναι παρόμοια με τη shift right, με τη διαφορά ότι το λιγότερο σημαντικό beat μεταφέρεται στο σημαντικότερο beat. Δηλαδή, το LSB τοποθετείται στο MSB. Αλλά βέβαια πριν τοποθετηθεί, αντιγράφεται και στο carry flag. Έτσι λοιπόν είναι παρόμοια με τη shift right, μόνο που μας διαφυλάσσει τα beat και τα κάνει μια κυκλική αναλλαγή. Βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε move alpha lx beta h, έχουμε την εντολή roll alpha l,1 και roll alpha l,3. Μαζί με τις εντολές περιστροφής είναι και εντολές περιστροφής με κρατούμενο. Σε εντολές περιστροφής με κρατούμενο, το κρατούμενο παίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία και στο μονοπάτι περιστροφής. Συγκεκριμένα, το κρατούμενο θεωρείται ως ένα ένατο bit σε ένα καταχωρητή 8 bit ή το 17ο bit σε ένα καταχωρητή 16 bit. Το κρατούμενο λοιπόν, όταν έχουμε rotate with carry left, το κρατούμενο πηγαίνει στο LSB και το MSB μεταβαίνει στο carry flag. Άρα εδώ θεωρείται ότι είναι μια κυκλική περιστροφή με ένα bit παραπάνω από ότι το μέγεθος του καταχωρητή. Βλέπουμε εδώ ότι αρχικά εκτελείται εντολή CLC που είναι clear carry, καθαρίζει το κρατούμενο, το carry flag και συνέχεια έχουμε τις εντολές περιστροφής rotate carry left του καταχωρητή BL. Όπως υπάρχει το rotate carry left, υπάρχει και το rotate carry right. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κάθε bit μεταφέρεται μια θέση προς τα δίπλα, προς τα δεξιά. Άρα το MSB πάει στη θέση MSB-1, το LSB πάει στο carry flag και το carry flag πάει στο MSB. Εδώ έχουμε λοιπόν αρχικά την εντολή STC που μας set, που θέτει το carry flag στην τιμή 1. Τοποθετούμε μια τιμή στο alpha high, move alpha high,10 και συνέχεια έχουμε το rotate carry right, alpha high,1, όπου η νέα τιμή που έχει προκύψει. Και κάποια παραδείγματα που συνεχίζουν, όπου μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περιστροφή. Οι εντολές ολίσθησης και περιστροφής είναι αρκετά σημαντικές σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε bit manipulation, δηλαδή να χειριστούμε τα bit ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν, σε ασκήσεις του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται αυτές οι εντολές για να εξάγουν bit από ένα καταχωρητή και να τοποθετήσουν σε έναν άλλο καταχωρητή. Επίσης, οι εντολές της ολίσθησης χρησιμοποιούνται για ταχύτατο πολλαπλασιασμό και ταχύτατη διαίρεση. Γιατί το κύκλωμα της ολίσθησης μπορεί μέσα σε ένα κύκλο να βγάλει αποτέλεσμα, ενώ ο πολλαπλασιαστής θέλει αρκετούς κύκλους. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο.